Θα σου δείξω και παλιά και καινούργια δουλειά. Αυτό είναι περσινή, υποπέρσινη, αλλά είναι νέα. Πάρα πολύ ωραία δουλειά. Αυτά δεν τα ήξερα. Είναι όπως ο Σκελιανός πέρα από τους κλειστούς ρυθμούς της γης. Σαν αναμνήσεις του 54. Ναι. Και εδώ δεν υπάρχει κανένα κοστούμι να αντίστοιχο τον Ζεμπεκλή. Αυτό λέει και κάτι λόγια. Ο Αλέξανδρος έφερε στην Ασία την αμαρτία που οδηγεί στην αρετή και στην αθανασία ίσως. Και θα ανοιχτεί η βαλίτσα, η μεγάλη βαλίτσα. Τι να κάνω, παιδί μου, μου κλέψανε δύο προχτές. Ποιοι? Επισκέπτε, γι' αυτό το κλειδώνω. Ποιοι επισκέπτε? Άμα καθώς πρέπει, δε, η αλήθεια δεν κλέβει ποτέ. Και τι το λες. Κάτι συνάδει. Εδώ εδώ πίσω σου είναι κόρα. Είναι στερή. Του ό,τι καλύτερο έκανα στα σχέδια. 1935. Ο Φυσέφτη εξέρχεται του Λαβυρίνθου. 1935. Και αυτό είναι εις μνήμην του Καβάφη. Πρέπει να μιλάμε για την Ελλάδα με θάρρος, όχι ευρωπαϊκά. Σε ποιο σημείο του Πλάτωνος είχαμε μείνει? Σε ποιο σημείο, εκεί που λέγαμε ότι ο Πλάτωνος σε σχέση με τον Όμηρο, ποια ήταν η διαφορά του. Είπες ότι ο Όμηρος ήταν ένας ζωγράφος. Ναι, και ο Πλάτων καταδίκασε τους ζωγράφους ως τους χειρότερους από όλους. Έρχονται τελευταίοι. Είναι σαν αυτοί που... Είναι σαν ένας καθρέφτης. Ο καθρέφτης κόβει σε ένα κάδρο τη ζωή. Το ίδιο κάνει και ο ζωγράφος, το ίδιο κάνει και ο φωτογράφος. Λοιπόν, αυτό το κόψιμο κάνει τον άνθρωπο να σκεφτεί να βγάλει συμπεράσματα. Αυτή η μικρή διαφορά, το ένα πράγμα που είναι στο χάος μέσα του κόσμου, από το όμως περιορίζεται σε ένα τετράγωνο, σε ένα στρογγυλό, σε ένα τρίγωνο. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω πώς συμβαίνει, στον άνθρωπο να βγάζει πολλά συμπεράσματα. Λοιπόν, ο Πλάτων ήθελε να τονίσει ότι η φιλοσοφία είναι το ανώτερο πράγμα απ' όλα. Η πολιτεία την οποία προσπάθησα να τη διαβάσω και τη διάβασα στο τέλος μου φάνηκε σαν σατυρικό πράγμα, δηλαδή σαν Αριστοφάνιο. Μου θύμισε αυτό το οποίο λένε σε έναν έκδοτο ότι πήγαινε σε ένα χωριό να διορθώσει ένα ρολόι. Και στο τέλος κατέβηκε από το καβαλαριό με ένα τσουβάλι βίδες. Λέει αυτές περίσσεψαν. Λέει δεν χρειάζονται. Το ρολόι λειτουργεί, λέει όχι. Λοιπόν, δεν ξέρω, εγώ ακόμα και όταν ο Περιβολάρης διορθώνει τον κήπο για να έχει πιο πολύ παραγωγή, αισθάνομαι τύψεις που βγαίνουν τόσα διάφορα χόρτα και τόσα διάφορα λουλούδια άχρηστα, το οποίο είναι τόσο ωραία. Το πόλμα αυτό είναι για μένα άδικο, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει κανείς για να είναι πιο ευτυχισμένος. Πάντως ο κάθε διορθωτής που θέλει να κάνει καλύτερο τον κόσμο στο τέλος κανονίζεται από τους καπάτσους και κάθε διόρθωσης για να υπάρχει δικαιότερος κόσμος
Είναι μια ευκαιρία για τον Καπάτσο να δικεί εκ νέου αυτό το τραγικό, το πρόστιχο στη ζωή μέσα. Ύστερα με ρωτούσατε πριν γιατί έφυγα από το Παρίσι. Θα επιθυμούσα να φύγω, δεν έφυγα όμως. Είμαι σε ένα μέρος που δουλεύει κανείς πιο ήσυχα και που δύσκολα θα μπορούσα να το βρω στο Παρίσι. Το Παρίσι άλλωστε το δημιούργησαν οι εξαιρετικοί εξόριστοι. Αυτοί είναι οι αληθινοί Παριζιάνοι, οι οποίοι ήταν απαιτητικοί και έπλασαν μια ιδεώδη πόλη μέσα στη φαντασία τους και έκαναν στο τέλος να συμπέσει αυτή η ιδεώδης πόλη με τη σκληρή πόλη που είναι το Παρίσι. Ύστερα η μοναξιά για αυτόν που αγαπάει τον κόσμο και θέλει να τον ωφελήσει είναι το καλύτερο μέρος για να εκφράσει την αγάπη του. Ενώ μέσα σε μια πόλη που έχει φασαρία θα έρθει μια στιγμή που θα σε πιάσει απογοήτευση και δεν το κρύβω ότι ήρθα εδώ να σκητέψω. Η γη, το περιβόλι αυτό μου έμαθε πάρα πολλά. Πολλές φορές ήταν σκληρά τα μαθήματα, μου έδειξε σε τι λάθος ήμουν όλη μου τη ζωή, σε τι επιπόλαια ζωή έζησα. Τιμήθηκα τα καφενεία και τα μπαρ στα οποία περίμενα πάντοτε μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία ιδίως σχετική με τη δουλειά μου, το μεγάλο πρόσωπο που θα ερχότανε, το τι κατάπινα εκεί πέρα, οι ποτά και οι σφαγητά, πανάκριβα για αυτό που είναι και πολύ βλαβερά στην υγεία. Αν δεν άρχισε τη ζωή μου, θα έκανα τελείως διαφορετικά πράγματα. Θα ήμουν ζωγράφος εάν μια ακατανίκητη δύναμη με έσπρωχνε προς τη ζωγραφική. Σήμερα όμως γίνηκα ζωγράφος διότι ζούσα μια ζωή στριμωγμένη. Αν άρχισα ξανά στη ζωή μου και είχα τη δυνατότητα να κάνω ό,τι θέλω, θα έκανα αυτή η καλλιέργεια της γης. Θα μάθαινα να κάνω την τροφή μου. Αντί να περιμένω τις ευκαιρίες στα καφενεία και το λανσάρισμά μου, ήταν τρομερό αυτό το πράγμα. Θα περιμένεις να σε εκτιμήσουν άνθρωποι που δεν εκτιμάς για να κερδίσεις λεφτά. Αυτό είναι σχεδόν αγγίζει τώρα της τρέλας.